Σαφήσεις αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Όλοι οι άγγελοι δηλαδή, όλες οι δυνάμεις οι φυσικές των Αγίων Αγγέλων έχουν καταπλαγεί, έχουν χάσει δηλαδή τα πάντα ενώπιον του έργου της ενανθρωπίσεως. Τι είναι η ενανθρώπιση, αδελφοί μου? Αυτό που απλά λέμε η γέννηση του Χριστού, αυτό που φάνηκε ταπεινά στους ποιμένες, αυτό που είδαν ταπεινά ο Ιωσήφ ο Μνήστορ και η Παναγία Παρθένος, αυτό που βίωσαν απλά όσοι συναναστράφηκαν, αυτό που προσκύνησαν οι τρεις μάγοι με τα τρία τους πολύτιμα δώρα, αυτό είναι η ενανθρώπιση στα εξωτερικά της, σε αυτά που βλέπουμε. Ο Θεός δηλαδή του ουρανού αποφασίζει και σαρκώνεται μέσα από την Αγία Παρθένο, όπως εκείνος μόνον ξέρει, και γίνεται ένας από εμάς για να μας σώσει από την καταδυναστεία που έχουμε όλοι εμείς στα έργα του κακού. Μας υπεξαίρεσε, θα λέγαμε απλά, τους ανθρώπους ο διάβολος. Μας πήρε με το μέρος του και έρχεται ο Χριστός για να λύσει, να καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Και αυτό είναι το μυστήριο της ενανθρώπισης του Θείου Λόγου. Εμείς πολύ λίγα καταλαβαίνουμε από αυτό το μεγάλο μυστήριο. Και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος και μας λέει ότι αυτό το μυστήριο δεν φέρει έρευνα. Δεν μπορεί να ερευνηθεί με ανθρώπινους όρους και κανόνες, με ανθρώπινα πράγματα δηλαδή. Αυτό το μυστήριο είτε το πιστεύεις είτε το απορρίπτεις. Αυτοί οι οποίοι το πιστεύουμε συγκαταλεγόμεθα στην Αγία Πείμνη του Χριστού. Αυτοί οι οποίοι απορρίπτουν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως συγκαταλέγονται στους αρνητές αυτού του μυστηρίου. Και δεν λέω εχθρούς του Χριστού, διότι πολλές φορές μας έχει διδάξει η ιστορία ότι πολλοί από αυτούς που έλεγαν ότι είναι εχθροί του Χριστού, πολλές φορές τους βλέπουμε μετανοούντες και γίνονται μέσα στους και υπάρχουν μέσα στους διαπρίσιους κήρυκες των μυστηρίων του Θεού, του σχεδίου δηλαδή εκείνου με το οποίο ο Θεός σώζει τον άνθρωπο της Θείας Οικονομίας. Ένας από αυτούς τους διαπρισίους κήρυκες είναι ο σταυρωτής του, ο Άγιος Λογκίνος ο Εκατόνταρχος. Αυτός ο οποίος τον οδήγησε στο σταυρό με την εντολή του Πιλάτου και με τον φθόνο και τη ζήλια των γραμματέων, των φαρισαίων και των αρχιερέων του λαού του Ισραήλ και όλου του όχλου που εστράφει κατά του Χριστού, είναι ένας από τους οποίους ανθρώπους μαρτύρησαν και μαρτυρούν μέχρι σήμερα με την παρουσία τους ότι ο Κύριος δεν μένει στην εξωτερική άρνηση που πολλοί κάνουν, αλλά μπαίνει πολλές φορές και υποκλέπτει και αυτές τις καρδιές που τον αρνούνται. Γι' αυτό πρέπει να είμεθα φιδωλοί όταν κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους. Ποιοι είμαστε εμείς να βάλουμε κατηγορίες και να πούμε ότι αυτός αγαπάει τον Θεό και ο άλλος τον μισεί, όταν ο ίδιος ο Θεός δεν μισεί κανέναν, όταν εκείνος μόνον αγαπά, όταν εκείνος με την ενανθρώπισή του μας δείχνει ότι η ζωή του ανθρώπου αξίζει να ανέβει επίπεδο, να γίνει πιο πνευματικότερη, να μην μείνει στα υλικά πράγματα, να μην μείνει στην σωματικότητα μόνο ο άνθρωπος, αλλά να αγιάσει την ψυχή του. Και με αυτούς τους ωραίους ύμνους που ψάλλουμε στην Παναγία αυτές τις Παρασκευές των χαιρετισμών και την μέθ' επόμενη φορά που θα ψάλλουμε όλο μαζί τον ύμνο του Ακαθίστου, δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας στην Υπουργό του Μυστηρίου της Σαρκώσεως. Υπουργός σημαίνει αυτός που υπηρετεί. Μην κοιτάτε που έχουν αντιστραφεί οι όροι και αντί να μας υπηρετούν τους υπηρετούμε. Υπουργός του Μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως είναι η Παναγιά μας. Είναι αυτή η οποία έμεινε στην αφάνεια του Υιού της.
έμεινε στη σιωπή του Ιερού Ευαγγελίου. Ελάχιστα πράγματα λέει για εκείνην το Άγιο Ευαγγέλιο. Ακόμη και στην Ανάσταση δεν την αναφέρει όπως είναι, αλλά την λέει άλλη Μαρία και έχει τον σκοπό του το Ευαγγέλιο. Ξέρετε γιατί λέει την άλλη Μαρία? Διότι η μητέρα του Ιησού Χριστού δεν θα ήταν η μαρτυρία εκείνη στην οποία μπορεί να στηριχθεί η πίστη στην Ανάσταση, γιατί η μάνα, ξέρετε, το παιδί της πάντα το βλέπει ψηλά, πάντα το βλέπει μοναδικά και καλά κάνει. Να αγαπάτε τα παιδιά σας και να τους το δείχνετε. Όπως εμείς θέλουμε την αγάπη των παιδιών μας, πρέπει να τη δείχνουμε και σε εκείνη. Στις προτεραίες γενναίες υπήρχαν πατεράδες και πολλές φορές και μανάδες που ήταν σκληρά τα χρόνια εκείνα, που δεν αγκάλιαζαν τα παιδιά τους, δεν τα φιλούσαν, δεν τους έδειγναν την αγάπη τους. Η αγάπη, αδελφοί μου, που έχουμε προς τον Θεό, πρέπει να μας χαρακτηρίζει και στις σχέσεις μας προς τους ανθρώπους. Η Παναγία έμεινε στην αφάνεια της σωτηρίας που έκαμε ο Υιός της, αλλά δεν την άφησε σε αυτήν την αφάνεια η Εκκλησία, αλλά αντίθετα την πήρε και την τοποθέτησε στο μετά τον Παντοκράτορα, υψηλότερο σημείο του ναού που είναι πάνω από την Αγία Τράπεζα και είναι η πλατητέρα των ουρανών. Είναι η μητέρα μας, είναι η γαλήνη μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι η παραμυθία μας, είναι η ελπίδα των απελπισμένων, είναι η πάντων χαρά. Υπάρχουν 6.000 διαφορετικά προσωνύμια σε όλο τον κόσμο για τη χάρη της, για να περιγράψουν την αγάπη των χριστιανών προς την Παναγία και την αγάπη της Παναγίας σε κάθε μέρος της γης, αλλά και σε τούτη την πατρίδα μας. Η Ελλάδα, οι Έλληνες σωστότερα, στο μεγάλο και συντριπτικό ποσοστό την υπεραγαπούμε, την τιμούμε, την σεβόμεθα, αλλά πολλές φορές παρεκτρεπόμεθα και την υβρίζουμε. Έχουμε και αυτήν την αμαρτία που πρέπει να την ομολογήσουμε, αλλά εκείνη μας αγαπά και μας σκεπάζει. Με αυτούς που έχουμε στο τιμόνι της χώρας μας πολλά έτη, όχι μόνο τώρα, θα έπρεπε να είχαμε διαλυθεί. Αλλά επειδή η ευλογία της Παναγίας μας υπάρχει έντονη σε αυτόν τον τόπο, γιατί όλοι οι χριστιανοί, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, την παρακαλούν και την προσκαλούν να γίνει προστάτηδά μας και να γίνει σκέπη κρατεά ενδυναμωμένη. Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τον Ευαγγελισμό της. Αυτές οι ακολουθίες των χαιρετισμών είναι τα προεόρτια και τα μεθέορτα αυτής της μεγάλης δεσποτικοθεομητορικής εορτής του Ευαγγελισμού, που επειδή πέφτει στη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή δεν μπορεί να γιορταστεί πολλές μέρες. Γι' αυτό η αγάπη ημών των Ελλήνων, μόνο οι ελληνόφωνοι κάνουμε αυτούς τους χαιρετισμούς. Οι υπόλοιποι χριστιανοί κάνουν, που είναι, ανήκουν σε άλλα έθνη, κάνουν μόνο τον ακάθιστο. Την τελευταία φορά δηλαδή γιορτάζουν το Σαββάτο το πρωί, γιορτάζουν τον ακάθιστο και Παρασκευή βράδυ ψάλλουν ολόκληρο τον ύμνο, όπως κάνουμε και εμείς. Αλλά η δική μας η αγάπη προς την Παναγία εκφράζεται και με τις υπόλοιπες 4 φορές που σπάσαμε τον ύμνο σε 4 κομμάτια και τον ψάλλουμε μαζί με τον κανόνα, λέμε αυτά τα θαυμάσια χαίρε που δείχνουν την αγάπη μας και τον ποιητικό μας ίστρο για τη μάνα όλου του κόσμου. Μπορεί να είναι μάνα του Θεανθρώπου, αλλά έγινε και μάνα δική μας. Όποιοι έχετε χάσει τη μάνα σας, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει η έλλειψη της παρουσίας της. Τι σημαίνει να μην την έχετε κοντά σας. Τι σημαίνει το δάκρυ και το χάδι της. Έτσι, με αυτήν την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι που μείναν ορφανοί, με αυτήν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη, εμείς στρεφόμεθα στο εικόνισμά της. Ο καθένας λέει αυτόν τον πόνο της καρδιάς του που βγαίνει από μέσα του χωρίς να μπορούν τα χείλη να τον εκφράσουν και στρεφόμεθα είτε με δάκρυα χαράς
είτε με δάκρυα απολύπης σε εκείνην, και εκείνη ξέρει πώς θα παρηγορήσει και πώς θα σκεπάσει τον καθένα. Ξέρει ποιος χρειάζεται να του σκουπίσει το δάκρυ και ποιος χρειάζεται το χάδι της μάνας που κάνει στο παιδί όταν χαμογελά από χαρά. Ας ευχηθούμε η χάρη της να μας σκεπάζει, να πορευόμεθα και να μπορούμε όλοι μαζί να φτάσουμε να προσκυνήσουμε την Αγία Ανάσταση του Υιού της. Αμήν.